Η επόμενη ομάδα είναι η ομάδα Άνεμος και θα την παρουσιάσει ο κύριος Νίκος Ευαγγελίου και ασχολείται στην κατασκευή ρομποτικών συστημάτων για εφαρμογή στο πεδίο της ρομποτικής χειρουργικής και σε άλλα γενικότερα θέματα κίνησης, βελτιστοποίησης κίνησης στο ρομπότ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, να συγχαρούμε την Οργανωτική Επιτροπή για την πολύ καλή οργάνωση του συνεδρίου. Το όνομά μου είναι Νίκος Ευαγγελίου. Είμαι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είμαι στο δεύτερο έτος των σπουδών μου. Θα παρουσιάσω σήμερα την ερευνητική δουλειά του Άνεμος Group, η οποία είναι μια ερευνητική ομάδα στον τομέα αυτομάτου ελέγχου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το αρτικόλεξο έχει βγει από το Applied Networked Micromechatronic Systems Group. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα οποία κυρίως μας ενδιαφέρουν είναι η χρήση μικροσκοπικών ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε μη επανδρωμένα εναέρια μέσα, ρομποτικά φίδια και πήγαια οχήματα, δικτυωμένα κινούμενα ρομπότ, ρομπότ για ιατρική χρήση και διάφορα άλλα συστήματα. Η ερευνητική μας ομάδα αποτελείται από αρκετούς υποψήφιους διδάκτορες, δύο μέλη ΔΕΠ και αρκετούς συνεργάτες οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και υποστηρίζεται από διάφορα ευρωπαϊκά project και project που χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία. Επίσης, πέρα από την κατασκευή, μας αφορά πάρα πολύ ο έλεγχος. Ουσιαστικά, το 50% της δουλειάς μας πάντα είναι το κομμάτι του να στήσουμε ένα ρομποτικό σύστημα και το άλλο 50% είναι το να εφαρμόσουμε διάφορες τεχνικές ελέγχου για να δούμε ποια είναι η καλύτερη και τι θα πρέπει να τροποποιήσουμε κάθε φορά έτσι ώστε αυτό που φτιάχνουμε να δουλέψει με το βέλτιστο τρόπο. Η ομάδα μας ξεκίνησε να ελέγχει το κομμάτι του networked, όπως είναι από το αρτικόλεξο του ονόματός μας, και ουσιαστικά αυτό που κάναμε είναι ότι χρησιμοποίησαμε διάφορους ελεγκτές για να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να πετύχουμε την καλύτερη δικτυωμένη επικοινωνία μεταξύ κόμβων. Έτσι, κατασκευάσαμε διάφορους ελεγκτές, κυρίως στεναρούς ελεγκτές, τους οποίους χρησιμοποιούμε για να δικτυώσουμε τα συστήματά μας. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε εξ αρχής είναι ότι δεν μπορούσαμε εύκολα να επιτύχουμε την επικοινωνία μεταξύ των κόμβων μας και ουσιαστικά κάποιος θα έλεγε ότι πολύ εύκολα αυξάνοντας την ισχύ της εκπομπής, αυτό που βλέπουμε στο αριστερά σχήμα θα μετατραπεί σε αυτό που βλέπουμε στο δεξιά σχήμα, όπου οι κόμβοι θα επικοινωνούν εύκολα μεταξύ τους. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο όταν οι κόμβοι είναι άπειροι, όπως βλέπετε εδώ, και τα σήματα είναι πάρα πολλά. Τότε οι παρεμβολές μας αναγκάζουν να χρησιμοποιήσουμε τα συστήματα ελέγχου στα οποία αναφέρθηκα πριν, στεναρούς ελεγκτές και προσαρμοστικούς ελεγκτές, για να μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερη δικτύωση. Επίσης, μελετήσαμε το ζήτημα του τι θα γίνεται εάν οι κόμβοι μας δεν είναι στατικοί, όπως βλέπουμε στα προηγούμενα διαγράμματα, τι θα γίνει εάν οι κόμβοι αυτοί αρχίσουν να κινούνται. Όπου εκεί το θέμα της επανατοποθέτησης κάνει πολύ πιο δύσκολο τον έλεγχο. Εκεί λοιπόν αρχίσαμε να ασχολούμαστε με το πώς θα αλλάζει η τοπολογία του δικτύου όταν έχουμε κόμβους οι οποίοι κινούνται μέσα στο χώρο και μπορούν να ελέγξουν μια συγκεκριμένη περιοχή. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, κυρίως διότι στο παρασκήνιο τρέχουν ορισμένα κριτήρια βελτιστοποίησης. Για παράδειγμα, κάποιος θα θέλει να γίνει ανίχνευση μιας περιοχής με το βέλτιστο χρόνο, ενώ κάποιος άλλος θα ζητήσει ανίχνευση μιας περιοχής με το βέλτιστο τρόπο. Οπότε, ανάλογα με τις δυνατότητες των κόμβων και το κριτήριο βελτιστοποίησης, αυτά τα σχήματα που βλέπετε πάντοτε αλλάζουν. Ομοίως, βλέπετε σε πιο πολύπλοκα σχήματα στο χώρο πώς θα πρέπει να γίνει η διάταξη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε πάλι κάποιο κριτήριο βελτιστοποίησης, το οποίο συνέχεια θα αλλάζει. Ουσιαστικά, εδώ περάσαμε σε δύσκολο προγραμματισμό, θα μπορούσα να πω. Χρησιμοποιούμε πάντοτε την κάρτα γραφικών, την προγραμματίζουμε με OpenCL ή CUDA, για να μπορέσουμε να κλείνουμε πολύ γρήγορα το βρόγχο και να αλλάζουμε έτσι γρήγορα την τοπολογία του δικτύου και να προβλέπουμε πώς θα πρέπει να κινηθούν οι κόμβοι μας, έτσι ώστε να είναι πάντα σε επικοινωνία και ταυτόχρονα να σκανάρουν το χώρο. Στη συνέχεια, και αφού καταφέραμε να δικτυώσουμε τους κόμβους και να πετύχουμε την άριστη επικοινωνία μεταξύ τους, όπως και την κάλυψη του χώρου,
προχωρήσαμε στο να κατασκευάσουμε αυτούς τους κόμβους, οι οποίοι κάθε φορά θα είναι διαφορετικά ρομποτικά συστήματα που θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το πρώτο που κατασκευάστηκε είναι αυτό το ελικόπτερο, θα έλεγα, UAV είναι, Unmanned Aerial Vehicle, στην πραγματικότητα, το οποίο σε αντίθεση με αυτά που έχετε συνήθως δει στο διαδίκτυο, χρησιμοποιεί μόνο τρεις έλικες και όχι τέσσερις. Οι δύο μπροστά έλικες έχουν ισχύ 600 W και ουσιαστικά ελέγχονται από δύο σέρβο, οι οποίοι μπορούν να αλλάζουν την κλίση τους, όπως βλέπετε στο πάνω σχήμα, και έτσι να πετυχαίνουμε κίνηση στο χώρο. Η αρχιτεκτονική ενός τέτοιου συστήματος αποτελείται από μία κύρια μονάδα ελέγχου, όπου χρησιμοποιείται ένας επεξεργαστής άτομο 1,6 GHz. Μικροελεγκτές, η δουλειά των οποίων είναι να παίρνουν τα σήματα, να παίρνουν τα acquisition σήματα και από εκεί και πέρα να παράγουν τον έλεγχο, τα σήματα ελέγχου. Και ταυτόχρονα να χρησιμοποιούμε και κάποια ανοιχτά λογισμικά, όπως το OpenCV, για να μπορούμε χρησιμοποιώντας την οπτική ροή που παίρνει αυτό το ελικόπτερο από το έδαφος, να μπορούμε ουσιαστικά να προβλέψουμε τη θέση. Άρα να προβλέψουμε και τι έλεγχο θα χρειαστεί την επόμενη στιγμή για να πετύχουμε το στόχο μας. Σε αυτή τη διαφάνεια, για παράδειγμα, θα δείτε την εφαρμογή κάποιων ελεγκτών, όπου κάθε φορά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι κάτι διαφορετικό. Κάποια φορά θα θέλουμε να κινηθούμε στον χ άξονα, κάποια άλλη φορά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έναν στεναρό ελεγκτή για να μπορέσουμε να κρατήσουμε μια μπαταρία. Όλοι αυτοί οι ελεγκτές μπορούν να είναι switching σε ένα σύστημα, δηλαδή ανάλογα με την απέτηση να εναλλάσσονται μεταξύ τους και πάντα να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπως βλέπετε, αυτά τα βίντεο είναι πρόσφατα, θα παρουσιαστούν μελλοντικά σε συνέδρια που έρχονται. Προχωράω. Ένας άλλος ελεγκτής είναι αυτός ο οποίος αφορά την πρόσδεση του οχήματος για να κάνουμε κάποιες τρύπες ή κάποιους χειρισμούς σε τείχους και σε άλλα δύσκολα σημεία που δεν μπορεί να φτάσει στο ανθρώπινο χέρι. Ουσιαστικά βλέπετε στο πάνω βίντεο ότι το ρομπότ μας μπορεί να ασκήσει δύναμη πάνω από 5 νιούτον και να σπρώξει αυτό το κουτί, όπως εμείς θέλουμε, επομένως μπορεί να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα σε αυτό το σημείο. Και στο κάτω μέρος βλέπετε ότι με τον βαθμό ελευθερίας που έχει μπροστά, ο οποίος ανοιχνεύει την επαφή σε σημείο, μπορούμε να ανοίξουμε κάποιες τρύπες σε τείχους και γενικά να κάνουμε αυτό που λέμε manipulation. Μία εφαρμογή αυτού, πέρα λοιπόν από το search and rescue που είναι προφανής, είναι να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε συναδέλφους μας ηλεκτρολόγους, για παράδειγμα, οι οποίοι ανεβαίνουν στους πυλώνες της ΔΕΗ και με κίνδυνο της ζωής τους και χειρισμούς από εμάς, από ηλεκτρολόγους μηχανικούς, με κίνδυνο της ζωής τους αναλαμβάνουν να φτιάξουν τα ηλεκτρικά σύρματα. Ένα τέτοιο ελικόπτερο, λοιπόν, όπως βλέπετε και από τα κάτω σχήματα, θα μπορούσε να αντικαταστήσει αυτούς τους συναδέλφους και να μην έχουμε τα ατυχήματα που έχουμε μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, μία άλλη ρομποτική κατασκευή με την οποία δουλεύουμε είναι να κατασκευάσουμε πάλι ένα ρομπότ για στόχους έρευνας και διάσωσης, το οποίο όμως θα είναι επίγειο και θα μιμείται ουσιαστικά στην κίνησή του τα φίδια. Το ρομπότ αυτό κατασκευάστηκε πρόσφατα, αποτελείται από πολλούς συνδέσμους τον έναν μετά τον άλλον, προφανώς. Για την κίνηση χρησιμοποιούμε σερβοκινητήρες. Οι μικροελεγκτές είναι GAMSTICS, τρέχουν ουσιαστικά μία έκδοση Linux σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Και η επικοινωνία του κάθε κόμβου με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα γίνεται ουσιαστικά ασύρματα. Οπότε, ακόμα και αν ένα κομμάτι του φιδιού αποκοπεί και μείνει πίσω, γιατί κάτι έσπασε, το υπόλοιπο κομμάτι θα μπορεί ανεξάρτητα να συνεχίσει την κίνησή του. Πράγμα το οποίο δεν θα δείτε σε πάρα πολλά ρομποτικά φίδια που κατασκευάζονται. Το βίντεο αυτό είναι αμοντάριστο. Χθες μου το στείλανε, οπότε δεν θα φαίνεται πολύ καλά ο μηχανισμός, αλλά θα μπορέσετε να καταλάβετε ουσιαστικά την ιδέα. Ο χειριστής ανοίγει όλες τις μονάδες ελέγχου. Η κάθε μία, όπως είπαμε, είναι ανεξάρτητη, τροφοδοτείται από μπαταρία 1500 mAh. Και από εκεί και πέρα, με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, στέλνουμε τις απαραίτητες εντολές και θα δείτε τη φιδοειδή κίνηση στο χώρο. Όλες οι δουλειές τις οποίες βλέπετε έχουν υποστηριχθεί τουλάχιστον από έναν υποψήφιο διδάκτορα. Ήταν δηλαδή το διδακτορικό κάποιου. Συνεχίζω. Μία άλλη εφαρμογή των ρομποτικών μας συστημάτων είναι στην υγεία, πέρα από το Search and Rescue. Είμαστε περήφανοι για το ρομποτικό χέρι που έχουμε κατασκευάσει με τεχνικές rapid prototyping.
και κάποια μορφωνήμωνα κράματα, όπου ξεφεύγουμε από τους τυπικούς ενεργοποιητές, που είναι οι κινητήρες πάντα. Το χέρι αυτό αποτελείται από ένα πολύπλοκο σύστημα ενεργοποίησης με καλώδια, τα οποία λέγονται μορφωνήμωνα κράματα ή shape memory alloys. Αυτό που κάνουν είναι ότι αντικαθιστούν τους κινητήρες με αθόρυβη λειτουργία και σε πολύ χαμηλές τάσεις θερμαίνονται και ουσιαστικά συστέλλονται, δίνοντας 4% σμίκρυνση στο μήκος τους. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτούς τους ενεργοποιητές, έχουμε αθόρυβη λειτουργία εκεί που τη θέλουμε, όπως για παράδειγμα σε ένα χέρι, για να μην ώστε αυτό στον οποίο θα εφαρμοστεί να μην νιώθει ότι κάτι κινείται με ρομποτικό τρόπο μέσα του. Η μονάδα ελέγχου είναι όπως και πριν, υπάρχει ένας κύριος μικροεπεξεργαστής, υπάρχουν κάποια σήματα τα οποία λαμβάνουμε και με βάση αυτά και τους ελεγκτές που κατασκευάζουμε, δίνουμε την κίνηση. Θα μείνω λίγο στα shape memory alloys. Είναι κάποιοι ενεργοποιητές οι οποίοι πραγματικά προσωπικά θεωρώ ότι είναι ενεργοποιητές του μέλλοντος. Αντικαθιστούν σε δύναμη τους κινητήρες. Βλέπετε που είναι οι κινητήρες σε επίπεδο δύναμης που παράγουν ως προς το βάρος τους. Σε αυτό το τομέα δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να ξεπεράσει τα shape memory alloys. Είναι δηλαδή πολύ δυνατή η δύναμη που μπορούν να ασκήσουν. Στα μειονεκτήματά τους, βέβαια, επειδή περιλαμβάνεται η θέρμανση, είναι η υστέρηση, την οποία κάποιος θα πρέπει να ελέγξει κατασκευάζοντας σωστούς ελεγκτές. Συνήθως τα μοντέλα εκεί, για όποιον θέλει να ενδιαφερθεί, είναι να κάνει χρήση price hack modeling για να μοντελοποιήσει τον ενεργοποιητή και στη συνέχεια να κάνει feed forward όρους για να μπορέσει να το ελέγξει και να κάνει γραμμικοποίηση. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της δουλειάς φαίνεται σε αυτό το βίντεο, όπου δείχνουμε ότι το χέρι το οποίο κατασκευάστηκε μπορεί να πραγματοποιήσει το 95% των κινήσεων που θα πρέπει να κάνει ένας καθημερινός άνθρωπος στη ζωή του. Το υπόλοιπο 5% δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά το 95% είναι πολύ σημαντικό. Το χέρι αυτό είναι αθόρυβο. Η γερμανική εταιρεία DLR μας κάλεσε να το παρουσιάσουμε στις εγκαταστάσεις της. Είναι το πιο ελαφρύ χέρι στον κόσμο, 220 γραμμάρια. Το αμέσως επόμενο ζυγίζει 350. Και επίσης, ο αμέσως επόμενος ανταγωνιστής του, ο οποίος φέρει αισθητήρες δύναμης στα άκρα, στα ακροδάχτυλα, ζυγίζει 1 κιλό. Θα συνεχίσω για να προλάβω το χρόνο. Όλες οι κινήσεις είναι περίπου παρόμοιες, όπως είπαμε. Ένας άλλος τομέας στον οποίο χρησιμοποιούμε πάλι τα shape memory alloys είναι στη ρομποτική χειρουργική. Εκεί είμαστε στο κομμάτι του Robotic Assisted Surgery, δηλαδή στην υποβοήθηση του χειρουργού με χρήση ρομποτικών βραχιώνων με αυξημένη αυτονομία, αλλά ποτέ απόλυτη. Πάντα ο τελευταίος χειριστής θα είναι ο χειρουργός. Εδώ λοιπόν οι εταιρείες τις οποίες έχουμε να αντιγωνιστούμε είναι προφανώς η Intuitive Surgical, η οποία κατασκεύασε τον Da Vinci, η Titan Medical, η οποία θα βγάλει του χρόνου το δικό της ρομποτικό χειρουργικό σύστημα. Αυτό που παρατηρήσαμε εμείς αυτά τα συστήματα είναι ότι είναι όλα κατασκευασμένα από μεταλλικά μέρη και επομένως δεν μπορούν να μπουν σε μαγνητικό τομογράφο. Επίσης, ενεργοποιούνται με κινητήρες. Επομένως, αρχίσαμε να κατασκευάζουμε τα δικά μας πρωτότυπα, αφενός διότι χρησιμοποιούμε πάντοτε τεχνικές rapid prototyping για να φτιάξουμε αυτό που θέλουμε, και αφετέρου επειδή οι ενεργοποιητές μας, τα shape memory alloys, έχουν τη δυνατότητα να μπουν μέσα σε μαγνητικό τομογράφο χωρίς να επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι κλασικοί κινητήρες δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να κάνουν. Εκτός όμως του να ενσωματώσουμε σε μαγνητικό τομογράφο τα εργαλεία μας, θέλουμε να μπορούμε και να κάνουμε περίτεχνες κινήσεις, όπως να κυκλώσουμε την ανθρώπινη καρδιά. Αυτό θα ήταν ιδανικό για τους βραχίονες που θέλουμε να κατασκευάσουμε. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πρωτότυπο, το οποίο είναι ένας μεταλλικός βραχίωνας και απλά κατασκευάστηκε για να μπορέσουμε να δούμε αν δουλεύουν τα shape memory alloys οι ενεργοποιητές μας, έχει μήκος 20 εκατοστά. Αποτελείται, όπως βλέπετε, έχει βάρος 150 γραμμάρια. Η διάμετρός του είναι 2 εκατοστά. Είναι σχετικά μεγάλο για να μπει σε άνθρωπο προφανώς, αλλά ήταν το πρώτο πρωτότυπο απλά για να το δοκιμάσουμε και να δούμε ότι δουλεύει. Και όντως φαίνεται να δουλεύει. Καταρχήν βλέπετε στην εικόνα δεξιά ότι υπάρχει ένα κανάλι εργασίας στη μέση όπου ο χειρουργός μπορεί να περάσει κάποιο gripper για να πιάσει τον ανθρώπινο ιστό. Η αρχή της κίνησης είναι απλή. Περνάνε αυτοί οι τένοντες μέσα από το σώμα του ρομπότ, προσδένονται σε κάποιο άκρο και από αυτό το άκρο αρχίζουν να τραβάνε την αντίστοιχη άρθρωση. Χρησιμοποίησαμε προφανώς σταυροειδείς συνδέσμους, οπότε σε κάθε άρθρωση υπάρχουν 2 βαθμοί ελευθερίας. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι του ελέγχου αυτών των ρομποτικών συστημάτων, επειδή ο έλεγχος ενός τέτοιου εργαλείου, ενός
πράγματος το οποίο θα μπει μέσα σε άνθρωπο, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ρομποτικά συστήματα, πρέπει να είναι σε πραγματικό χρόνο. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε είναι ότι χρησιμοποιήσαμε πάρα πολλούς μικροελεγκτές. Μικροελεγκτές που τρέχουν καταρχήν λειτουργικό σύστημα Linux σε πραγματικό χρόνο, ή μικροελεγκτές τους οποίους τους προγραμματίζουμε μόνοι μας να κάνουν πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες, έτσι ώστε να ρίξουμε το στόχο, έτσι ώστε να ρίξουμε το βρόγχο, το κλείσιμο του βρόγχου στα 1 με 2 μιλισεκόντ. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι να χρησιμοποιήσουμε αρχικά κάποιες fix κάμερες σε σταθερή θέση και να εντοπίζουμε συνέχεια τη θέση του ρομποτικού εργαλείου που φτιάξαμε. Και με βάση αυτό πετύχαμε ακρίβεια ενός χιλιοστού. Από την άλλη, χρησιμοποιώντας τους ενεργοποιητές μας, η αντίσταση των οποίων αλλάζει κάθε φορά που τραβάμε και μετρώντας αυτή την αντίσταση κάθε ένα μιλισεκόντ, μπορούμε να έχουμε έλεγχο σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Αυτό είναι το βασικό σχήμα ελέγχου. Νομίζω το περιέγραψα. Είναι η ανάδραση της εικόνας και του ενεργοποιητή. Και έτσι καταφέραμε να πετύχουμε την πιο ίσως βασική κίνηση ενός χειρουργικού βραχίωνα, η οποία είναι για ένα βραχίωνα ο οποίος θα πάθει μία βλάβη και βρίσκεται μέσα στο ανθρώπινο σώμα, να έρθει στην θέση στην οποία μπήκε μέσα στο σώμα. Να μπορεί δηλαδή να βγει από το ανθρώπινο σώμα χωρίς να τραυματίσει. Αυτό είναι η πρώτη δικλίδα ασφαλείας που κάποιος πρέπει να περάσει για να πει ότι έχει κατασκευάσει ένα χειρουργικό βραχίωνα. Να μπορεί να τον βγάλει έξω από το ανθρώπινο σώμα. Αυτό λοιπόν βλέπετε εδώ. Ο βραχίωνας βρίσκεται σε μία θέση πάνω δεξιά, ουσιαστικά, αν μπορώ να την περιγράψω, στο τρισδιάστατο χώρο και επανέρχεται στην αρχική του θέση. Τα ρεύματα που περνάνε για να γίνει όλη αυτή η ενεργοποίηση και το γραφικό περιβάλλον του χειριστή, όπου ο χειριστής μπορεί να ελέγξει την κάθε μία γωνία όπως την έχουμε από την ορθή κινηματική του ρομπότ ή να δώσει κατευθείαν συντεταγμένες σκύψεις Z και ο βραχίωνας να πάει με ημιαυτονομία στο συγκεκριμένο σημείο. Ο χειρισμός και η κίνηση γίνεται χρησιμοποιώντας τη συσκευή απτικής ανάδρασης Novint Falcon. Η ανάδραση, ουσιαστικά, η ανανέωση του βρόγχου είναι κάθε 10 μιλισεκόντ, στο 1 kHz. Στη συνέχεια, περάσαμε στο δεύτερο πρωτότυπο, είναι συνέχεια του προηγούμενου. Εδώ αντικαταστήσαμε τα μέταλλα με πλαστικά για να μπορούμε να μπούμε σε μαγνητικό τομογράφο, όπως είπαμε. Χρησιμοποιούμε πάλι τους ενεργοποιητές που περιέγραψα, τα Shape Memory Alloys. Το βάρος έχει πέσει στα 80 γραμμάρια, όπως και η διάμετρος. Οι βαθμοί ελευθερίας έχουν αυξηθεί στους 24, πράγμα που μας αναγκάζει να τρέχουμε αλγορίθμους βελτιστοποίησης για να κάνουμε την αντίστροφη κινηματική του ρομπότ και να βρίσκουμε τη θέση του στο χώρο. Αυτό το ξεπερνάμε ουσιαστικά κάνοντας βελτιστοποίηση και χρησιμοποιώντας πολύ συγκεκριμένο software στους μικροελεγκτές μας, software που εμείς έχουμε φτιάξει. Εδώ βλέπετε μέσα το πρωτότυπο που έχουμε κατασκευάσει. Ουσιαστικά είναι τα πλαστικά μέρη. Τα 4 καλώδια από το I2C κύκλωμα που φτιάξαμε, όπου ουσιαστικά μόνο με 4 καλώδια ενεργοποιούμε και τους 24 ενεργοποιητές μας, οπότε πετύχαμε μείωση του βάρους εκεί. Και εδώ μπορείτε να δείτε ένα βίντεο για το πώς περίπου κινείται αυτός ο βραχίωνας στο χώρο. Προφανώς η κίνηση είναι αργή, γιατί πρέπει να είναι και λεπτομερής. Εδώ δεν μπορούν να υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Θα συνεχίσω πολύ γρήγορα για να μην εξαντλήσω και τον χρόνο. Το τρίτο πρωτότυπο που κατασκευάζουμε, δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να βγάλουμε κάποιο ικανοποιητικό βίντεο. Ακόμα δοκιμάζουμε τις τεχνικές ελέγχου. Ουσιαστικά είναι και αυτό κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πλαστικό. Χρησιμοποιούμε μια τρισδιάστατη στερεοσκοπική κάμερα 1x3 χιλιοστά. Όπως βλέπετε, οι μικροελεγκτές μας είναι ένα STM32 και ένα Android. Είναι μικροελεγκτές που μπορούν να τρέχουν dedicated λογισμικό και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Και η ομάδα μας ασχολείται και με άλλα project, όπως για παράδειγμα την κατασκευή δορυφόρων, μικροδορυφόρων, το CubeSat project, το οποίο το τρέχουμε σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Και έχουμε ασχοληθεί επίσης με την κατασκευή μιας αράχνης, την οποία την έχουμε δοκιμάσει στο εργαστήριο, ήταν μέρος ενός ευρωπαϊκού project, και με την κατασκευή ενός πλοίου, όπου ο στόχος είναι, χρησιμοποιώντας sonar, να ελέγχουμε τη θέση του πλοίου. Και μια μελλοντική εφαρμογή να είναι να μπορούν τα πλοία να εισέρχονται σε οποιοδήποτε λιμάνι, χωρίς να υπάρχει ανάγκη του πιλότου που λέμε, αυτό το μικρό πλοίο που τραβάει ουσιαστικά και προσδένει το καράβι στο λιμάνι. Εμείς αυτό μπορούμε να το κάνουμε με έλεγχο και γι' αυτό φτιάξαμε ένα καράβι το οποίο τοποθετήσαμε σε πισίνα και χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις των σόναρ μπορούμε να πλησιάσουμε σε οποιοδήποτε σημείο του τυχώματος της πισίνας χωρίς να έχουμε συγκρούσεις.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι ήταν πολλά αυτά που είπα ουσιαστικά, αλλά θα χαρώ να απαντήσω σε όποια απορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις? Είναι σημαντικό ότι βρήκατε μία τεχνική να μπορείτε να εφαρμόσετε σε πολλές εφαρμογές και να βοηθήσετε διάφορους τομείς. Από ό,τι φαίνεται, πολύ πετυχημένο τρόπο. Συγχαρητήρια και πάλι και ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση εγώ. Α, υπήρχε. Λοιπόν, εδώ. Εδώ, εδώ. Πού, αριστερά. Λοιπόν. Okay. Έχω μια ερώτηση σχετικά με το εργαλείο που κατασκευάζετε. Για ρομποτική χειρουργική, ναι. Αναφέρεστε. Ναι. Όταν υπάρχει, ας πούμε, κάποια επιπλοκή μέσα, καταρχάς απευθύνεται σε λαπαροσκοπικές, ας πούμε, μέθοδους χειρουργικής. Κυρίως σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, ναι. Ωραία. Ο πρώτος τομέας, δηλαδή, στον οποίο θα δοκιμάσουμε να κάνουμε κάποια πραγματική εφαρμογή, θα είναι σε λαπαροσκοπική επέμβαση. Μάλιστα. Και αν υπάρξει, ας πούμε, κάποια επιπλοκή του τύπου ακινητοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης το εργαλείο, για οποιοδήποτε λόγο, τι γίνεται τότε? Ας πούμε, σκληραίνει, γίνεται εύκαπτο, ας πούμε, και μπορεί χωρίς πρόβλημα να βγει, τι γίνεται? Ουσιαστικά αυτό το εργαλείο, όταν εισέρχεται μέσα στον ασθενή, εισέρχεται από μία μικροσκοπική οπή, έτσι. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι χρησιμοποιούμε ελαττήρια ή κάποια λάστιχα, ουσιαστικά, ελαστομερή, τα οποία δεν επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο, τα ελαστομερή, τα ελαττήρια προφανώς επηρεάζουν και γι' αυτό αυτό το πρωτότυπο δεν θα μπορούσε να μπει ποτέ σε μαγνητικό τομογράφο. Η ιδέα είναι να, όλοι οι μηχανισμοί που κατασκευάζουμε να είναι back-drivable, δηλαδή να μπορούν να επανέλθουν στη θέση με την οποία εισήλθαν στο ανθρώπινο σώμα. Προφανώς, για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο πρωτότυπο, εάν κοβόταν το ρεύμα, το πρωτότυπο αυτό θα ερχόταν στην ευθεία θέση. Και πάντα η ευθεία θέση είναι η θέση στην οποία εισέρχεται ο βραχίωνας μέσα στον ασθενή. Άρα θα μπορεί και να βγει. Ευχαριστώ πολύ. Το back drivability είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά είναι ένα από τα συστήματα ασφαλείας που ο Αμερικανικός και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας θέλουν να υπάρχει σε όλα τα εργαλεία για να τους δώσουν το OK να γίνουν πραγματικές επεμβάσεις σε ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τώρα